Πριν από λίγες μέρες χάσαμε τον Μιχάλη τον Γούγια, έναν σεμνό και ταπεινό φιλάθρο της Καβάλας, ομάδας του ΑΟΚ που ακολουθεί στην ομάδα τόσο εντός όσο και εκτός ηλικία 64 ετών. Ο Παύλος που ήταν παιδικός του φίλος, πολλοί θα γνωρίζετε τον Μιχάλη, η ταβέρνα Μιχάλη σαν των γονιών του. Ο Παύλος από μικρός δούλευε και ήταν μαζί φίλος με τον Μιχάλη. Θα πάει να καταβεί στο σημείο στην καρέκλα που κατά ο Μιχάλης κάποια λουλούδια στη μνήμη του. Θα παρακαλέσω το χειροκρότημά σας για το να είμαι στον Μιχάλη Γούγια. Ευχαριστώ. Λέγε Χρήστο. Ναι. Να μην ξεχάσουμε επίσης έναν ποδοσφαιριστή που ήρθε το 1980, το Μάιο του 1980, σε αντάλλαγμα με την εγγραφή του Στάθη Τελαβελίδη από τον ΠΑΟ, από τον ΠΑΟ στην Καβάλα, τον Απόστολο Ανέστη, με καταγωγή από την Οικίσιανη Καβάλας. Ο Απόστολος Ανέστης έφυγε σε ηλικία 6 ετών για την Νεάπολη Θεσσαλονίκη, εκεί έπαιξε στην Νεάπολη, στη συνέχεια στον ΠΑΟ, πριν πάει ιδανικός για ένα χρόνο στον Πιερικό, και έφυγε την περίοδο 1980 για δύο περιόδους γεμάτες να αγωνιστεί με την ομάδα της Καβάλας. Ο Απόστολος Ανέστης έκανε έναν τίμιο θαρεραγώνα και με αξιοπρέπεια όπως το χαρακτηρίζει και όσους το θυμάστε οι παλαιότεροι. Μετά από 9 χρόνια έφυγε από την νόσο του Αλτσχάιμερ πριν από μερικές ημέρες. Δεν είναι πια κοντά μας. Το χειροκρότημά σας εκεί ψηλά που είναι πλέον και ο Απόστολος Ανέστης. Βασανίζει όλους. Οι οικογένειες αλλά και όλοι εμείς περιμένουμε την δικαίωση των θυμάτων που άδικα έχασαν τη ζωή τους. Ιορδάνη, θα είσαι πάντα μαζί μας. Μετά από εδώ το πάνελ θα πάει πάνω από το δοσίλιο και θα μείνει εκεί. Θα στηθεί πάνω από το δοσίλιο της ομάδας. Να το δει και η θάλασσα, γυρίστε. Κοντά μας επίσης θέλω τον Ανδρέα τον Σκλαρή και τον Θάνατο Σπανδονίδη. Στους ποδοσφαιριστές των φιλοξενούμενων πρώτα και αν θέλετε σε συστοιχεία με τους δικούς μας να έρθουν προς τα δω μαζί με το Παναό, ελάτε και η αρχηγή να καταλάβετε τα πόδια μου εδώ στη μνήμη του Ιορδάνη μας. Διετή συνάντηση είναι ο λάμπρος λάμπου του Συνδέσμου Διεθνών Ποδοσφαίρου Μακεδονίας με βοηθούς το Γιάννη Φακανά και τον Αναστάσιο Παντικίδη από τον ίδιο σύνδεσμο. Θα σας παρακαλέσω να σηκωθούμε όλοι όρθιοι, θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη και των τριών και του Γιορδάνη Παλαμάκη βεβαίως. Τα φάουλ από τα αριστερά τώρα για την ομάδα της Καβάλας. Καζατζίδης είναι αυτός που εκτελεί. Καλοεκτελεσμένο η κεφαλιά εκεί. Ο πορτιέρο του ΠΑΟ Κριστόνης θα απομακρύνει. Ακόμη πιο μακριά η άμυνα των φιλοξενούμενων. Πλάγιο. Φαουλ εκτελείται πλασαριστά. Το σούτ την μπάλα λίγο έξω.
από το δεξί κάθετο δοκάρι των φιλοξενούμενων με τον Καρακώστα. Φαουλ εκτελείται με αλλαγή παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. Πάσα τώρα προς τα πίσω. Ακούμε πιο πίσω για το Σακαλίδη η μπάλα. Ο οποίος γλιστρά, ευκαιρία για την Καβάλα, όχι. Θα απομακρύνουν εκεί οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα πληρώσουν το λάθος. Πάσα του στο Ίνοβι, θα κλέψουν και οι φιλοξενούμενοι. Πάσα τώρα. Όμορφο πέρασμα προϋποθέσεις τώρα για τον ΠΑΟΚ Χριστόνης. Ένα τάκλιν είναι καθαρό. Ζητούν πέναλτι οι φιλοξενούμενοι. Πάσα τώρα. Αρκετά καλή παλιά. Το σούτ με μία. Ο Σαγκαλίδης θα μαζέψει. Ένα φάουλ. Έξω από τη μεγάλη περιοχή για την Καβάλα. Ο Παπαδόπουλος εκτελεί. Ο Σαγκαλίδης θα πέσει στη δεξιά γωνία του και θα μπλοκάρει. Μια επαναφορά τώρα. Δεν υπάρχει κάτι κανονικό. Όπως αμάκρυνση σε νέο πλάγιο. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον άρχοντα της αναμέτρησης. ΑΟ Καβάλα, ΠΑΟ Χριστόνης 0-0. Μετά από 45 λεπτά αγώνα, χωρίς πολλές στιγμές μπροστά από τις δύο εστίες. Κλέψιμο τώρα. Υποθέσεις για την ομάδα της Καβάλας. Το γύρισμα, η ευκαιρία. Η μπάλα στο δοκάρι. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Δεν έχει περάσει μπάλα τη γραμμή. Νέο σούτ για απομάκρυνση πάνω από τη γραμμή από τους αμυντικούς. Το φιλοξενούμενο κεφαλιά. Out. Τεράστια ευκαιρία για τους Αργοναύτες. Πάσα έξω. Μέσα στην περιοχή. Το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει. Ζητούν χέρι οι γηπεδούχοι. Αριστερά τώρα η ομάδα της Καβάλας. Παλιά μες στην περιοχή, ο Καζατζίδης θα κατεβάσει, θα πλασάρει 1-0 για τον αθλητικό όμιλο Καβάλα στο 70 της αναμέτρησης. Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος στη σημερινή ημέρα. Αυτός ο αρχηγός της ομάδος της Καβάλας, ένα παιδί το οποίο με την κίνησή του τώρα τιμά και τον πρώην συμπαίκτη του, τον Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο φρικτό δυστύχημα των Τεμπών πριν από ένα χρόνο. Και όπως είναι λογικό, που αφιερώνει το σημερινό τέρμα, δεν μπορούσε, όπως είπα και πριν, να είναι κάποιος άλλος αυτός που θα λύσει τον γόρδιο δεσμό στη σημερινή αναμέτρηση. 1-0 για τον ΑΟ Καβάλα με τον Γιάννη Καζατζίδη, ο οποίος έκανε ένα πολύ ωραίο κοντρόλ μέσα στην περιοχή και πλάσαρε ιδανικά τον Σακαλίδη. Στο 70 λοιπόν, μπροστά στο σκορ οι Αργοναύτες. Ενέργεια από τα δεξιά για την ομάδα της Καβάλας. Ωραίο πέρασμα, το σούτ επάνω στα σώματα, το σούτ από κοντά η μπάλα, τεράστια ευκαιρία για την Καβάλα. Δερμιτζάκη στα δεξιά. Παλιανόπουλος, μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Απολάβει εκεί το γύρισμα μες στην περιοχή, κεφαλιά. Προσπαθούν να απομακρύνουν και οι φιλοξενούμενοι. Υπάρχει πτώση, έχουμε πέναλτι. Πέναλτι για τους Αργοναύτες στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Δαλιανόπουλος εκτελεί μπάλα στα δίχτυα. 2-0, κλειδώνουν τους 3 βαθμούς οι Καβαλιώτες με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δαλιανόπουλου στο 87. Εδώ οι παίκτες της Καβάλας, οι οποίοι πανηγυρίζουν. Βλέπετε τον Δαλιανόπουλο, ο οποίος δείχνει και το σήμα της ομάδος της Καβάλας. 2-0 λοιπόν για τους Αργοναύτες με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Δαλιανόπουλου στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάσα τώρα στα αριστερά, απλώνει το χέρι της ομάδας της Καβάλας, η οποία επιμένει. Το γύρισμα, προϋποθέσεις στο σούτι μπάλα πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων. Τελευταίες στιγμές στην αναμέτρηση, τριγωνάκια εδώ από τους παίκτες του ΠΑΟ Χριστόνης. Έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον άρχοντα της αναμέτρησης. Ο ΑΟ Καβάλα επικρατεί με 2-0 του ΠΑΟ Χριστόνης για την 25η αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας και σημειώνει την 12η διαδοχική νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα. Πώς είναι το σημερινό παιχνίδι, Έκτορα? Εντάξει, νομίζω το πήγαμε καλά. Παίζαμε κοντρά στον πρωτοπόρο. Λογικά τα παιδιά θα είναι και πρωταθλητές. Θα πάνε την άνοδο στη Β'. Είναι ήδη ομάδα Β' Εθνικής. Νομίζω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος με την εμφάνιση της ομάδας. Κρατηθήκαμε αρκετά, εντάξει, δεχτήκαμε ένα τέρμα. Όπως είναι λογικό, ανοίξαμε λίγο τις γραμμές μας.
έγινε ένα πέναλτι, φάγαμε μια δεύτερο και εκεί κρίθηκε το αποτέλεσμα. Όσον αφορά την συνολική πορεία της ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα. Εντάξει, η ομάδα, ο στόχος της εξ αρχής είναι να παραμείνει στην κατηγορία. Πάμε πολύ καλά. Βαθμολογικά αυτή τη στιγμή θα σωθούμε. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι. Είχαμε κάνει και ένα τρελό σερί. Και τώρα είχαμε λίγο κάποια κακά αποτελέσματα. Ελπίζουμε να ξαναέρθουμε στα καλά και να βγει η χρονιά να είναι επιτυχημένη. Ευχαριστώ πολύ. Η Κατατζίδης είναι και μετά από την ψηφοφορία των δημοσιογράφων της πόλης ο MVP της αγωνιστικής, της σημερινής αγωνιστικής εδώ στο παιχνίδι που έγινε πριν από λίγη ώρα. Καβάλα, Κριστόνη 2-0. Τα δικά σου λέγοντα. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορούσαμε να βρούμε τους κοινούς χώρους τους οποίους αναζητάμε. Ήμασταν λίγο νοθροί, δεν είχαμε ρυθμό στο παιχνίδι μας. Και έτσι ο αντίπαλος με καλή άμυνα μας δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα στο δημιουργικό κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε μέσα, μιλήσαμε με τα παιδιά και τον προπονητή μας με τι πρέπει να αλλάξουμε. Άλλαξαν λιγάκια πρόσωπα. Υπήρξε μεγαλύτερη χημεία, βγήκαν οι καλύτεροι συνδυασμοί, ειδικά στο επιθετικό τρίτο. Και έτσι με ωραίο ποδόσφαιρο και πολλές ευκαιρίες ευτυχήσαμε να σκοράρουμε με δύο τέρματα και να συνεχίσουμε το νικηφόρο σερί. Ιδιαίτερη ημέρα και για τον ένα χρόνο του Ιορδάνη Αδαμάκη από τη μία, βέβαια του Απόστολου του Ανέστη, ενός παλέμαχου που θα φερθεί στο 1982 και του φίλου του Μιχάλη του Γούλια, αλλά Ιορδάνης Αδαμάκης. Εντάξει, εγώ σίγουρα ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα, ημέρες βασικά είναι αυτές ιδιαίτερες πολύ. Συγκινητικές, έρχονται αναμνήσεις, γιατί πέρα με τον εγώ με την Ιορδάνη ήμασταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν ένα παιδί που αγάπησε και αγαπήθηκε πάρα πολύ την ομάδα. Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν σχόλια για τον Ιορδάνη και για όλα τα θύματα που θύμισαν οι οικογένειες στα Τέμπη. Θα θέλω να σταθώ να πω ένα μεγάλο κουράγιο στους γονείς που δίνουν αυτόν τον μεγάλο αγώνα, πού να βρουν το δίκιο τους, τι να βγουν να πούνε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Μόνο οι γονείς ξέρουν τι τραβάνε. Και ο Ιορδάνης, είμαι σίγουρος, σήμερα χάρηκε πάρα πολύ. Ειδικά που ευτύχησα και να σκοράρω και του αφαίρεσα τον γκολ και ξέρω ότι είναι πραγματικά κοντά μας. Πιστεύεις ότι ήταν κάπως σαν να έπρεπε να σκοράρεις εσύ σήμερα? Εντάξει, κοίταξε. Ήρθε η φάση, σκόραρα. Ήθελα πάρα πολύ να σκοράρω. Ήθελα κατευθείαν να πάω στον πάγκο να σηκώσω τη φανέλα του, να του δώσω ένα μεγάλο φιλί πάνω, να κοιτάξω και να του πω ότι μπορεί να έφυγε, αλλά δεν θα ξεχάσει τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.